πολίτες των Χανίων, σας ευχαριστώ για αυτή τη ζεστή, τη θερμή υποδοχή. Η σημερινή μας συγκέντρωση νομίζω ότι δίνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Ένα ισχυρό μήνυμα νίκης και αλλαγής εδώ, από τα Χανιά. Ένα κριτικό ριζίτικο επιλέγει ο Αλέξης Τσίπρας για να ανοίξει την ομιλία του στο Βενετσιάνικο λιμάνι των Χανίων. Και θέλω, ξεκινώντας σήμερα την ομιλία μου εδώ απέναντί σας, να θυμηθώ ένα παλιό ριζίτικο, το πιο χαρακτηριστικό του τόπου σας, που το τραγουδάμε πάντοτε σε όλους τους μεγάλους αγώνες. Γιατί να το θυμηθώ? Γιατί θαρώ πως είναι αυτό που αναρωτιούνται εκατομμύρια συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα. Πότε θα κάνει η Ξαστεριά? Χωρίς να αποφύγει τη σύγκριση με την αντίστοιχη συγκέντρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πλατεία Κατεχάκη, ξεκίνησε με ένα δρυμή κατηγορό στην κυβέρνηση και στους χειρισμούς του Πρωθυπουργού την τετραετία που σε λίγες ημέρες ρίχνει αυλαία. Ακόμα και το νερό, η ανάσα στο τέλος της κοινωνίας θα ανήκουν ή θα χαρίζονται στην ελίτ των προνομίων της κερδοσκοπίας ή του γαλάζιου κόμματος, ή θα δώσουμε μια ευκαιρία στον τόπο μας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε το δικό του διακύβευμα των εκλογών, καλώντας τους πολίτες της Κρήτης να στηρίξουν τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να υπάρξει η ουσιαστική δημοκρατική αλλαγή. Ας δούμε λοιπόν, ήσυχα και απλά, χωρίς συνθήματα, χωρίς κορώνες προεκλογικές, ποια ήταν αυτά τα έργα. Και να δούμε και την απόσταση που χωρίζει τα έργα τους από τα λόγια τους. Έλεγαν, θυμάστε το 19, για πολλές και καλοπληρωμένες δουλειές και επέβαλαν τελικά ένα καθεστώς εργασιακής ζούγκλας με κατάργηση του οκτάωρου, με απλήρωτες υπερορίες, με διάλυση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, με ανοχή στη μαύρη εργασία που έχει πλημμυρίσει το εργασιακό τοπίο. Σκληρή η κριτική του Αλέξη Τσίπρα και στους χειρισμούς της κυβέρνησης όσον αφορά το νέο κριτικό αυτοκινητόδρομο. 3 ολόκληρα χρόνια προκειμένου να βρει τρόπο να αναδιανύμει την πίτα. 3 χρόνια χρειάστηκαν για να καταλήξουν στην υιοθέτηση του αρχικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ. Με μόνη αλλαγή πια την επιβολή διοδίων. Να πληρώνουν διόδια, όχι μόνο οι επισκέπτες στο νησί σας, αλλά και εσείς οι κριτικοί. Ο Αλέξης Τσίπρας έκλεισε την ομιλία του από τα Χανιά με μία αναφορά στην Κρήτη. Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να κερδίσουν το δημοκρατικό κάστρο των Χανίων και της Κρήτης. Γελιούνται. Τα Χανιά θα δείξουν το δρόμο. Η Κρήτη θα δείξει το δρόμο. Η Κρήτη θα δείξει το δρόμο της νίκης και της αλλαγής για άλλη μια φορά. Και τα Χανιά σήμερα έδωσαν αυτό το μήνυμα. Πρώτη και με διαφορά στα Χανιά. Πρώτη σε ολόκληρη την Κρήτη. Γεια σας. Καλή δύναμη. Γεια σας.